Εμείς όμως, παρόλα αυτά, συνεχίζουμε. We keep trying. Χειραψία, γνωριμία με πολύ βρεγμένα χέρια. Λοιπόν ήρθες, τώρα φεύγεις, θα ξανάρθεις, μα δεν μένεις. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, περπατάμε τώρα, περπατάμε, δηλαδή περπατάω, περπατώ, όλη την Παντησίων περπατάω. Φτάνω, ζυγώνω, κοντοζυγώνω στο τελευταίο περίπτερο που συναντώ. Αλλά δεν το χρησιμοποιώ γιατί γνωρίζω από πριν ως πελάτης ότι δεν έχει Twix. Σκέφτομαι ότι θα έπρεπε να είχα πάρει πιο πριν, αλλά στο προηγούμενο ανοιχτό περίπτερο τέτοια ώρα ο περίπτερας είναι λίγο παπάρι και αγενής, οπότε δεν ψωνίζω. Τέλος πάντων, στρίβω αριστερά, στο στενό κατεβαίνω και συνέχεια στρίβω δεξιά. Πολυκατοικία εμφανίζεται, πολυκατοικία που με φιλοξενεί εμφανίζεται. Βγάζω κλειδιά πριν φτάσω στην πόρτα για να δείξω στο κάδο ανακύκλωση ότι θα τον σπάσω στα τέσσερα όταν το προσπεράσω. Λοιπόν, το προσπερνάω, φτάνω στην πιλωτή και ύστερα στην είσοδο. Πατάω το χαλάκι, εκείνο αντιδρά με άντεγα μίσου ρε μπινέ, σπάσε, φύγε. Λοιπόν, προσπαθώ να ανοίξω, μου λέει, άλλαξα σήμερα τις κλειδαριές, δεν μπαίνει. Προσπαθώ να καταλάβω το γιατί και ρωτάω γιατί, γιατί. Ξεφυσάει, μου σκάει όλη τη σκόνη της δεκαετίας που κουβαλάει και λέει ότι αν και δεν προοριζόμουν να λάβω μια απάντηση, θα τη λάβω, μιας και έχει παρατηρήσει πως είμαι φλώρος και κάπως τρέφει μια συμπάθεια για αυτούς γενικά. Ειδικά όχι, γιατί μου τα έχει μαζεμένα, αλλά τέλος πάντων. Λέει ότι ο λόγος που δεν μπορώ να μπω δεν είναι ότι άλλαξε κλειδαριά μόνο, άλλωστε γνωρίζετε ότι θα μπορούσα να φτάσω μέχρι το πέμπτο χρησιμοποιώντας το τελευταίο παλαμάκι που διαθέτω για αυτό το μήνα και να εκτιναχθώ. Άλλος είναι ο λόγος. Συνεχίζει τη σάλτσα χωρίς να μπαίνει στο θέμα, οπότε το διακόπτω σε φάση τελείωνε, πες ρε μαλάκα. Κάνει ψήτ, μην υψώνει τη φωνή γιατί θα σου σκάσω διπλή στα μάγουλα και θα ξαπλώσει. Λοιπόν, συνεχίζει, λέει: κοίτα, δεν θα μπει και δεν θα ανέβει στο διαμέρισμα γιατί ο τύπος που είχε εκθέσει μια φορά λέγοντα ότι κατεβαίνει κάθε φορά στην πιλωτή και τον βλέπει να κατουρά τα λόγια τη ΔΕΗ και ύστερα έρχεται και σου λέει: πω, απόψε μίλησε και Παρίσι. Λοιπόν, αυτό ο τύπος διαμαρτυρήθηκε έντονα σε μένα και κατέλαβε μάλλον το χώρο σου γιατί το έμαθε μια πηγή αυτό. Το διακόπτω, λέω, μπρε αρχίδι, ποια πηγή, ο μόνος που θα μπορούσε να το πει, τι μου λες, είσαι εσύ, άλλωστε εγώ ρε σε κατέβασα εδώ που είσαι άρχοντας, εγώ σε έφτιαξα. Ναι, λέει, με έφτιαξες που τόσα χρόνια το welcome που είχα πάνω μου κοίταζε την πόρτα σου αντί να κοιτάει όσους έρχονται στο διαμέσμα. Του λέω, τι, σε χάλασε αυτό, γνέφει ότι έχω κάνει αρκετά και δεν είναι ώρα να το συζητήσουμε, οπότε να φύγω πριν τσαντιστεί. Σκέφτομαι ότι δεν θα βγάλω άκρη, οπότε γυρίζω το κεφάλι και φεύγω. Thank you.
είμαι. Θα γίνω, ας γίνω. Είμαι, ναι είμαι. Η παρέα του περιπτερά. Όρθιος κάθομαι δίπλα σε εφημερίδες. Απέναντι στο ψυγείο, πλάι στο δρόμο. Κρατάω μπύρα. Φωνάζω, 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 φωνάζω. Όχι, όχι, χρώματα, όχι χρώματα. Και να κοιμηθώ, γιατί δεν μπορώ να ξενυχτάω όπως μου είπε ένας φίλος μου.